Σε λίγο. Έχουμε ένα ακόμα αποκλειστικό θέμα. Για το πώς η ζωή έχει ανατροπές. Η ζωή έχει το μαύρο και το λευκό. Πώς μπορεί κανείς να ζήσει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, τη μεγαλύτερη μπόρα, το μεγαλύτερο πόνο, και μετά να ξανασταθεί στα πόδια του, να συνεχίσει, να ξαναρχίσει από την αρχή. Θυμάστε τον Ιπάτιο Πατμάνογλου που έχασε τη σύζυγό του και το παιδάκι του στην Εθνική Οδό μετά από ένα συνταρακτικό συγκλονιστικό τροχαίο, μία Πόρσε που οδηγούσε ο γιος του Μίστερ Τζάμπο μαζί με ένα φίλο του. Προσέκρουσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους και ο Ιπάτιος, ο οποίος είχε βγει για λίγο έξω από το αυτοκίνητο, όταν επέστρεψε βρήκε τη γυναίκα του και το παιδί του νεκρούς. Ποια είναι η εξέλιξη και γιατί λέω ότι η ζωή έχει ανατροπές? Έτσι. Παντρεύεται ο Ιπάτιος, παντρεύεται, έχουν τη ζωή του και πληροφορίες λένε ότι μπορεί να ξαναγίνει και πατέρα σύντομα. Πάρτε μια γεύση. Είκοσι μήνες μετά το τροχείο που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ο Ιπάτιος Πατμάνογλου, ο άνδρας που έχασε τα πάντα στο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού, γυρίζει σελίδα. Ο επικείμενος γάμος του με το καλό κορίτσι, όπως λένε οι δικοί του, και οι ευχές για τη νέα αρχή στη ζωή του. Τι του εύχεστε? Τι του εύχομαι? Να κάνει πολλά παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι πολύ ευχάριστο γεγονός μέσα στις δύσκολες ειδήσεις που συχνά φέρνει η επικαιρότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο πόνο να στέκεται στα πόδια του και να ξεκινάει ξανά τη ζωή του από την αρχή. Σε λίγο θα δούμε το ρεπορτάζ.